Σας χαίρετε. Η έκτη Κυριακή μετά το Πάσχα είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο θαύμα που έκανε ο Χριστός στη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Αυτός δεν είχε, ο εκγενετής τυφλός, ούτε βολβούς, δηλαδή μάτια, ούτε φυσικά και όραση. Διπλό το θαύμα. Από τον πυλό έπλασε ο Χριστός μάτια και του έδωσε την τέλεια όραση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και τους βλέπεις να έχουν στις κόγχες των οφθαλμών, να έχουν τους βολβούς και λες και είναι υγιέστατοι οφθαλμοί, όμως δεν έχουν το αίσθημα, την αίσθηση της οράσεως, διότι κάποια βλάβη υπάρχει. Άλλοι έχουν υγιή μάτια, άλλοι έχουν κάποιες ασθένειες, μυοπίες, προσδιοπίες, αστιγματισμούς και άλλες ποικίλες αρρώστιες. Τα μάτια μας είναι τα πολυτιμότερα από τα μέλη του σώματός μας και η πολυτιμότερη αίσθηση. Το να μην έχει κανείς ακοή, κάτι υποφέρεται, αρκεί να έχει μάτια, να βλέπει τον κόσμο, να βλέπει τα πρόσωπα, να βλέπει την ομορφιά των χρωμάτων, να γνωρίζει πώς περπατάει, πού πηγαίνει, με ποιους διαλέγεται, να γνωρίζει λοιπόν τον περιβάλλοντα αυτών κόσμων. Δια τούτο, ο Χρυσόστομος κάνει ένα θαυμάσιο σχόλιο, εκτιμώντας την αξία της οράσεως. Πάντα μεν γάρτα εν ημίν της του Θεού σοφίας εστίν απόδειξης. Είναι απόδειξη της σοφίας του Θεού όλα όσα μας έδωκε. Πολύ περισσότερον δε ο οφθαλμός. Τούτο το παν διακυβερνά σώμα. Ο οφθαλμός λέγει κυβερνάει το σώμα ολόκληρο. Το παντί σώματι το κάλος εργάζεται και περιποιείται ώστε να είναι καλό και ωραίο το σώμα. Τούτο κοσμεί την όψη. Αυτό στολίζει το πρόσωπο. Τούτο λίχνος εστίν απάντων των μελών, είναι φως λιχνάρι που φωτίζει να περπατάει κανείς ώστε να μην χτυπήσει, να μην σκοντάψει, να μην πέσει στο κενό. Ο περγαρήλιος κατά την οικουμένη, ό,τι είναι ο ήλιος στην οικουμένη, τούτο οφθαλμός εν το σώματι, αυτό είναι οφθαλμός στο σώμα. Αν σβέσεις τον ήλιον, πάντα απόλεσσας και συνετάραξας. Εάν σβήσεις τον ήλιον, όλα τα διέλυσες και τα κατέστρεψες. Αν σβέσεις τους οφθαλμούς και πόδες άχρηστη και χείρες και ψυχή. Αν τους οφθαλμούς σβήσεις και τυφλώσεις, τότε είναι άχρηστη και οι πόδες και τα χέρια και δεν μπορεί έτσι η ψυχή να εκφραστεί σωστά. Γι' αυτό λοιπόν, σαν τα μάτια μας λέμε την παροιμία, όταν θέλουμε να εκφράσουμε κάτι πρέπει να το προσέχουμε παραπάνω από κάθε τι άλλο, σαν τα μάτια σου λέγει, ή πιο καλά ως κόριο οφθαλμού. Κόριο οφθαλμού είναι ο μικρός κύκλος που είναι στο κέντρο του βολβού, από εκεί εισέρχονται οι εικόνες και σχηματίζεται πλέον το είδωλο μέσα στον τα κέντρα του εγκεφάλου, σχηματίζει το είδωλο η ψυχή και τη νους ώρα και νους ακούει, όπως έλεγε η παροιμία. Δεν βλέπουν τα μάτια μόνα τους χωρίς το νου, χωρίς την ψυχή. Η ψυχή είναι λοιπόν το πνεύμα, είναι ο νους, είναι που κάνει την διεργασία της λήψεως των ερεθισμάτων, των εικόνων και τα περνά μέσα από τα κέντρα εγκεφάλου και σχηματίζει πλέον την εικόνα, την οπτική. Δια τούτο ήταν δυστυχισμένος αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε ούτε καν βολβούς. Και τι είχε? Είχα δει μια φορά έναν τυφλό εκγενετής, δεν έπρεπε να έχει μάτια και να ανοιγοκλίνουν τα βλέφαρα, αλλά είχε μια μεμβράνη και λες και ήταν τελείως ανύπαρκτα μάτια. Ο εκγενετής τυφλός λοιπόν, όπως μας λέει και η επιστήμη, δεν έχει καθόλου βολβούς. Και ετέθη ένα ερώτημα
από τους Αποστόλους των Ιησού Χριστό, όπως ακούμε στο Ευαγγέλιο της 6ης Κυριακής μετά το Πάσχα. Ο Χριστός λοιπόν δέχεται ένα ερώτημα όταν βλέπουν οι Απόστολοι τον εκγενετή τυφλών, δηλαδή να είναι καλυμμένο το κενό δεξιά και αριστερά από τη μύτη και που είναι, εκεί που είναι η βολβή, δεν υπήρχαν βολβή, αλλά ήταν καλυμμένο με μια μεμβράνη απλή. Φρικτόν θέμα ο εκγενετής τυφλός. Ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Ραβί, δάσκαλε», λέει, «τι σήμαρτεν, ποιος αμάρτησε, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί, ποιος αμάρτησε αυτός με στην κοιλιά της μάνας του ή προτού συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας, δηλαδή αν υπάρχουν ψυχές προ τη συλλήψεως, αν υπάρχει προύπαρξη ψυχών, άρα αν προϋπήρχε η ψυχή αμάρτησε και έγινε με την σάρκωση, θα πείτε τέτοιο σκέφτηκαν οι Απόστολοι?» Όχι, δεν σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Δεν τους είχε μάθει τέτοια πράγματα ο Ιησούς Χριστός. Απλώς οι Απόστολοι θέτουν ένα ερώτημα, μα τέλος πάντων τι συμβαίνει, λένε. Μήπως τυχόν ήμαρτεν αυτός, δηλαδή ένα ερώτημα που δεν είναι ακριβώς μια απορία, που δεν εκφράζει μια δογματική θέση περί προϋπάρξεως ψυχών. Τι σήμαρτεν λοιπόν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Απορία εκφράζουν οι Απόστολοι και όχι θέση δογματική, ότι ενδεχομένως να προϋπήρχε η ψυχή και επειδή ήταν αμαρτωλή εγκλείστηκε μέσα στην κοιλία της μητέρας και μάλιστα τυφλή, με τυφλό πρόσωπο, χωρίς μάτια, για να τιμωρηθεί. Ο Κύριος λοιπόν απήντησε και έλυσε την απορία. Απεκρίθη Ιησούς, ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, ούτε αυτός αμάρτησεν, ούτε οι γονείς του, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Εν αυτό, γιατί λοιπόν γεννήθηκε τυφλός αυτός και έμεινε κάποια χρόνια μέσα στην τύφλα? Το εξήγησε ο Χριστός που λέει για την αλήθεια. Δεν αμαρτήσαν ούτε οι γονείς του, ώστε αμαρτία γονέων, όπως λέει η παροιμία, να παιδεύουσιν τέκνα, ούτε αμάρτησε αυτός προϋπάρχουσα ψυχή και εγκλείστηκε στο σώμα για τιμωρία. Αλλά γιατί? Αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού, για να κάνει το θαύμα, για να φανερώσει πως είναι ο Δημιουργός, για να φανερώσει ότι είναι ο Λόγος Διού ο Πατήρ και ένα Αγίο Πνεύματι, βέβαια επίησε τον κόσμο. Έχουμε τριαδικών θεών. Ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι σαρκωμένος ενώπιον των μαθητών και τον βλέπουν. Για να αποδείξει λοιπόν ότι είναι ο Δημιουργός Λόγος του Θεού που εσαρκώθη, δια τούτο οικονόμησε να γεννηθεί ένας τυφλός, να σκύψει ο Κύριος να σχηματίσει πυλό με το πτύσμα και να εμφυσίσει τροποντινά δημιουργική πνοή ζωής μέσα στον πυλό, να βάλει τον πυλό στις άδειες κόνχες των ματιών του τυφλού, του εκγενετής τυφλού που δεν είχε βολβούς, και να τον θέσει υποδοκιμασία της πίστεως, να τον στείλει όπως είχε έτσι τον πυλό σχηματισμένο μέσα στις κόχες των οφθαλμών, να τον θέσει σε δοκιμασία, εάν θα πειθαρχήσει, αν θα δείξει την πίστη του, να πάει να ανοιχτεί στην κολυβήθρα Σιλοάμ. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, αλλά δεν θα επεκταθούμε στην σημασία όλων αυτών που έπραξε ο Κύριος και είπε. Πράγματι, ο τυφλός μετέβει στην κολυβήθρα Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, και το νερό ερχόταν από την, μέσα από την κοιλάδα Ιωσαφάτ, από την πηγή της Παρθένου, που σημαίνει τον ερχομό του Χριστού ως ζώντος, ύδατος, ως χάριτος, να φέρει την ίαση επάνω στον κόσμο. Ενήφθηκε λοιπόν και την ώρα που εκπλήρωσε την εντολή του Θεού, του Χριστού, το χώμα που ήταν σχηματισμένο σε πυλό με το πτύσμα του Κυρίου, που είχε εγκλειστεί η δημιουργική πνοή του Χριστού μέσα σε αυτές τις δύο, θα λέγαμε, πλάσεις ενδίκη βολβών που ήταν στις κόχες των μάτιων, αυτός ο πύλος λοιπόν έγινε μάτι ολοκάθαρο, με κόρη, με αμφιβιστροειδή όπως λένε, με βυθό, με νεύρα οπτικά,
με κεντρικό οπτικό νεύρο και λειτουργήσαν και οι δύο βόλβοι αληθινά με την αίσθηση της οράσεως και έδωσαν την εικόνα, την αληθινή, την οπτική εικόνα. Λειτουργήσε η όραση. Δεν θα αναφερθούμε άλλο σε αυτό το μεγάλο θαύμα. Βέβαια θα πει κανείς, εγώ δεν το πιστεύω, κάποιος ότι δεν το πιστεύει. Αν δεν δει ο άνθρωπος με την συνείδησή του την παρουσία του θαυματουργού Θεού στην προσωπική του καθημερινή ζωή, δεν πιστεύει. Γι' αυτό εμείς δεν προσπαθούμε να αναφέρουμε παραδείγματα λογικά, όπως κάνει ο σχολαστικισμός της Παπικής Εκκλησίας, που επιστρατεύει επιχειρήματα λογικά τα οποία είναι ανίσχυρα να πείσουν κάποιον που δεν έχει μάτια συνειδήσεως, κάποιον που δεν έχει πίστη, δηλαδή δεν έχει το αισθητήριο να αντιληφθεί την παρουσία, την θαυματουργό παρουσία του Ιησού Χριστού. Δια τούτο η ορθόδοξη τακτική συνιστά όχι διάβασμα πολλών βιβλίων ούτε πολλές διδασκαλίες. Δεν μπορεί να γίνει αποδεικτός ο Χριστός ότι είναι Θεός με λογικές επιχειρηματολογίες. Γίνεται αποδεικτός αφού γίνει πρώτα βίωτος, αφού τον ζήσει ο άνθρωπος μέσα του, ότι τον αγγίζει λίγο με την χάρη του και τον φωτίζει με το Θείο Φως και του δίδει άλλα μάτια πνευματικά να δει τον Χριστόν, τον αληθινόν Θεόν, που είναι πάντοτε με θυμόν, αν και ανελήφθη στους ουρανούς, αεί με θυμόν ο Κύριος. Θα στρέψουμε όμως τη σημερινή μας ομιλία σε κάποια σύγχρονα φαινόμενα και θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει επανειλημμένως την κοινή γνώμη και σε περιοδικά που γράφονται, όπως περιοδικά παραψυχολογίες, και σε εκπομπές που είχαν γίνει στο παρελθόν, που παρουσίασαν τρόπον την αναδρομή στο παρελθόν της μνήμης δήθεν, ή αναδρομή στο μέλλον πάλι δήθεν, πλάνες είναι αυτές, και όπως λένε οι ίδιοι οι γκουρούδες και οι γκουρουίστες και οι Ινδουιστές, αυτά συνήθως χαρακτηρίζονται ως δαιμονοκαταληψία. Δεν λέμε εμείς απολύτως πως είναι δαιμονοκαταληψία μόνη, αλλά είναι και οι ίδιοι οι οπαρδοί της μετενσαρκώσεως ή μετεμψυχώσεως. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο εξ αφορμής του Ευαγγελίου της 6ης Κυριακής μετά το Πάσχα. Να μιλήσουμε λίγο για την λεγόμενη μετενσάρκωση. Έχει κάνει θράψη ο διάβολος με τη λεγόμενη μετενσάρκωση, γιατί σου λέγει ο άλλος, α, έτσι είναι τα πράγματα. Όταν φύγω από εδώ μπορώ να ξαναγυρίσω, να διορθώσω τον εαυτό μου, τότε ζήσε όπως και να είναι και θα ξαναγυρίσει να διορθώσεις. Και μάλιστα μιλάνε για χιλιάδες μετενσαρκώσεις, για χιλιάδες εξελίξεις, ότι μπορεί να περάσουν από την μετενσάρκωση σε μια αμοιβάδα, σε μονοκύτταρο ή μικροκύτταρο, θα λέγαμε ολιγοκύτταρο οργανισμό, μέχρι σε έντομα, σε φυτά, σε ζώα και τελικά σε ανθρώπους, σε άγριους, καλούς, ήμερους και άγιους ανθρώπους, ή στους βράχμα κουρού, δηλαδή τους θεωμένους δήθεν κουρού, που μπορούν αυτοί να πούν πως έχουν φτάσει στην τέλεια λοιπόν με την σάρκωση, ότι τελειώνει το παραμύθι του πισωγυρίσματος σε αυτόν τον κόσμο. Ομολογώ, πράγματι είναι μια τρέλα όλη αυτή η ιστορία, μάλλον όχι ιστορία, όλη αυτή η παραμυθολογία που αναφέρεται στη μετενσάρκωση, όσο και αν ντύνεται μερικές φορές με ένα ένδυμα δήθεν ψυχολόγων, ψυχαναλυτών ή δήθεν επιστημόνων που κάμουν ως παραψυχολόγοι αναδρομές στο παρελθόν ή στο μέλλον, και βρέθηκαν και κάποιοι ίσως αφελείς, μάλλον να μην αδικήσω, εκτιμώ όλους τους δημοσιογράφους,
βρέθηκαν και κάποιοι ίσως θα λέγαμε κάλο προαίρετοι δημοσιογράφοι και παρουσίασαν σε κάποιες εκπομπές δήθεν αναδρομές και είδαμε και καταλάβαμε την πλάνη, διότι χρησιμοποίησαν βιασμένες μεθόδους για να υπνοτήσουν, για να αφαιρέσουν την αντίδραση του εγώ και μάλιστα κρυφά και μυστικά να ψιθυρίζουν κάποια λόγια στο αυτή αυτού που το κοίμιζαν για να του κάνουν αναδρομή, και ασφαλώς τον έπαιρνε και τον σήκωνε το πνεύμα το πόνηρο και του έκαμε λοιπόν εικόνες ολόκληρες, παρεσθήσεις, ψευδεστήσεις, για να του δώσει την εντύπωση δήθεν πως άλλοτε ήταν σ' άλλο πλανήτη, πως άλλοτε ήταν άνδρας, άλλοτε ήταν ζώο, άλλοτε ήταν πατέρας, μετά έγινε γυναίκα, μετά επαντρεύτηκε η γυναίκα που έγινε πατέρας την άλλη γυναίκα, μετά ότι ήταν η κόρη μάνα της μάνας και χίλια δύο πράγματα, ότι είχε άλλη θρησκεία δήθεν και ήταν στην Βραζιλία ας πούμε ή στην Αφρική, ότι ας πούμε θυμάται και ήχους και τραγούδια ή δήθεν εργασίες, όλα αυτά παραμύθια τις Μιχαλούς για να κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη. Τι ψιθύριζε λοιπόν στα αυτή αυτού που υπνώτιζε ή αυτής που υπνώτιζε? Γιατί έβαζε τα χέρια του στα κέντρα εδώ εγκεφάλου και στις αρτηρίες για να μειώσει και την αναπνοή και την κυκλοφορία του αίματος, να υποβάλει τη βούληση του υπνοτιζομένου και να την οδηγήσει όπως ήθελε αυτός σε ψευδεστήσεις, σε αναδρομές παραμυθένιες, ψευδεστήσεις, και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι έλεγε στα αυτιά των υπνοτιζομένων και δήθεν υφισταμένων αναδρομή της μνήμης σε παρελθόντες αιώνες και χιλιετηρίδες δήθεν, ίσως και δαιμονικά ονόματα να τους φώναζε και να παρέδιδε λοιπόν την ψυχή του υπνοτιζομένου σε δαιμόνια να κάνουν τις δαιμονικές τους αυτές αναδρομές με κάποια θα λέγαμε ψευδέστηση ότι είναι αληθοφανής. Μάλιστα ξεπλάγιμε όταν είδαμε να γίνεται από τέτοιους αγύρτες δήθεν αναδρομή και στο μέλλον, και ότι κάποιος θα μαρτυρούσε στο μέλλον σε μια άλλη δήθεν με την σάρκωση, αν δεν τον προλάβαινε να τον πιάσει τώρα ο διωγμός. Τέτοια παραμύθια τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα δεν πρέπει να παρουσιάζονται και να πλανάται ο Κοσμάκης και να λέει «Α, έτσι είναι, α, αλλιώς είναι, α, υπάρχει και άλλη ζωή, υπήρχα, προϋπήρχα, πόσες φορές υπήρχαν και πόσες φορές γύρισα στον κόσμο αυτόν και έφυγα». Βέβαια όλα αυτά τα παραμύθια στηρίζονται σε λανθασμένες διδασκαλίες που ολίγον ήσαν πριν από τον Χριστό, ελάχιστες φορές υπήρχαν πριν από τον Χριστό, όπως καυτηριάζει και ο Χρυσόστομος, ήταν λέγει τον κάποιον και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και άλλοι πατέρες φωτισμένοι, ήταν ψευδείς αντιλήψεις των ορφικών, που πήραν από τους ορφικούς και οι Πυθαγόροι, πήρε και ο Πλάτωνος εν μέρη και ο Πλοτίνος, και μετά τον Χριστό οι γνωστικοί που απεκόπησαν από την αληθινή γνώση και μέσα στην ψευτογνώση τους νόμισαν πως πρέπει για να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα να προϋπάρχουν οι ψυχές, να αμαρτάνουν, να εγκλίνονται κατόπιν αμαρτωλές ψυχές τα σώματα και να υφίστανται τις διαφορετικές αυτές και διαδοχικές ανακυκλώσεις, να πεθαίνουν αμαρτωλές, να ξαναγυρνάνε σε σώματα, να βασανίζονται, να περνούν μέσα από τον πόνο και την οδύνη, να ξαναφεύγουν ατελείς, να ξαναγυρίζουν. Δηλαδή ένας κύκλος μετενσαρκώσεων για να ικανοποιούν
τον μύθο ότι ο άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στον κόσμο αυτόν, πως η ζωή του δεν είναι μοναδική, πως το άτομο δεν είναι μοναδικό πρόσωπο και ανεπανάληπτο, αλλά επαναλαμβάνεται εκάστοτε με διαφορετική μορφή, άλλοτε άνδρας, άλλοτε γυναίκα, άλλοτε ζώο, άλλοτε γουρούνι, άλλοτε σκυλί. Τέτοια παραμύθια διδάσκουν κάποιοι γκουρούδες και προσπαθούν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη με μια αληθοφανή διδασκαλία που παραπλανά. Και βέβαια κάποιοι δικαιολογούν, αν υπάρχει λένε και κάτι τέτοιο, γιατί αν ζούμε μέσα στην αμαρτία να δικαιολογήσουμε λοιπόν τον εαυτό μας ότι έχουμε και άλλη ζωή και άλλη μετά και άλλη μετά, να διορθώσουμε τα κακόσκημενα. Αυτές λοιπόν οι διδασκαλίες κυρίως έχουν ινδουιστική προέλευση και έχουμε δύο αποκλίσεις, δύο απόψεις, τη μία καθαρός ινδουιστική και την άλλη ινδουιστική με προελεύσεως, αλλά με δυτικό περίβλημα, με δυτική θα λέγαμε απόχρωση, που δεν ήθελε η δυτική καλοζωιστική θα λέγαμε απόψεις να θεωρεί τον άνθρωπο χαμένο, ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του σε μια άλλη μετενσάρκωση. Γι' αυτό υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ της ινδουιστικής απόψεως, που θεωρεί τον άνθρωπο όπως είναι καταδικασμένο συνέχεια να υποφέρει μέχρι ότου δήθεν απαλλαγή από τη σαμσάρα αυτή, από τις αλλεπάλληλες γεννήσεις, θανάτους με τεσσαρκώς δηλαδή, από τον πόνο, την οδύνη, την θλίψη που είναι τιμωρία εξαιτίας του κάρμα, δηλαδή ότι χρωστάει τις μιχαλούς, να το πούμε απλά, επειδή δεν ήταν σωστός και είχε κάνει αταξίες και εγκλήματα, επομένως χρωστάει να πληρώσει, και εφόσον δεν προλάβει να πληρώσει ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει να πληρώσει μέσα σε ένα ατέλειωτο κύκλο γεννήσεων και τιμωριών που το λένε σαμσάρα. Κάρμα λοιπόν είναι από το ρίζα κρι, που σημαίνει ενεργό πράτο, σημαίνει λοιπόν διάφορες ενέργειες, οι οποίες ενέργειες αν είναι αρνητικές, αμαρτωλές όπως λέμε εμείς, ή αδικήματα, εγκλήματα και πράξεις απρεπίας, χρεώνουν λοιπόν τον άνθρωπο να πληρώσει, και λένε, εδώ λοιπόν είναι όλο το παραμύθι, ότι εδώ πληρώνει κανείς. Και βέβαια επειδή εμείς λέμε δεν πληρώνει εδώ ο άνθρωπος μοναδικά και αποκλειστικά μόνον εδώ, πληρώνει και εδώ με αρρώστιες που είναι συνέπεια της αμαρτίας, με τις τύψεις της συνειδήσεως, με δεινά τα οποία υποφέρει, τα οποία είναι θα λέγαμε μια κατάρα της αμαρτίας, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, αλλά πληρώνει και στην αιωνιότητα, στη μέλουσα κρίση, με τον αιώνιο θα λέγαμε κολασμό. Αυτοί τα καταργούν όλα αυτά και διδάσκουν λοιπόν τις πλανεμένες αντιλήψεις αυτές, που είναι παιδαριώδεις μυθοπλασίες, που δεν έπρεπε τουλάχιστον να κοροϊδεύουν αυτά τα ψυχοναρκωτικά, να κοροϊδεύουν και να παραπλανούν επιστήμονες. Βλέπεις επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, έξυπνοι άνθρωποι παραπλανώνται από αυτές τις νεοεποχήτικες πλανεμένες διδασκαλίες, τις ψυχοφθόρες και τις ψυχοναρκωτικές, που αποκοιμίζουν και αποβλακώνουν και αποτελούν μέγιστο έγκλημα της κοινωνίας. Για ποιους λόγους θα πούμε και στη συνέχεια. Και βλέπουμε λοιπόν, όπως φερεπίνω ο Σουάμι Αμπεντανάντα, μαθητής του Ραμακρίσνα στην Αμερική, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η λέξη κάρμα περικλεί και τα δύο λοιπόν, την αιτία και το αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι είναι προσδιορισμένος άνθρωπος και να αμαρτήσει και να πληρώσει για τις αμαρτίες, και αν δεν μπορεί να πληρώσει να τελειωθεί, να ξαναγυρίσει, Επομένως σε αυτή την οικουμενική έννοια, κίνηση, έλξη, προσκόλληση στις μάζες, άμυνα, βάδισμα, θέληση, ελπίδα και κάθε ενέργεια του σώματος. Λοιπόν, αυτοί θεωρούν την προσκόλληση στις επιθυμίες, στις πράξεις ότι είναι κακές,
αυτές οι προσκολήσεις, ότι δημιουργούν ένα χρέος, ένα κάρμα, ότι πρέπει ο άνθρωπος να πληρώσει. Και δεν υπάρχει πλέον περίπτωση ευτυχίας ή δυστυχίας, ο άνθρωπος συνέχεια πληρώνει. Όσο υπάρχει αναπνοή στο σώμα, η δράση ή κάρμα υπερισχύει. Επομένως ο άνθρωπος πληρώνει και έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται στον κόσμο αυτό για να πληρώσει, να δήθεν να απαλλαγεί από την προσκόλληση στην πράξη, στις πράξεις, έστω στα εγκλήματα, αδικήματα, αμαρτήματα, όπως λέμε εμείς. Ομοίως και άλλοι διδάσκαλοι, δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, θα πω μόνο κυρίως τα νοήματα, όπως η διδαχή του τάγματος Ραμακρίσνα. Οι κοινές ψυχές, λέει, γεννιούνται ως αποτέλεσμα του κάρμα τους. Φιλοσοφίες, αμπελοσοφίες δηλαδή. Γεννιούνται, λέει, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα που ορίζονται από τις επιθυμίες και τις ροπές που αυτοί ήδη δημιούργησαν σε προηγούμενες ζωές. Εάν δηλαδή είχαν πράξει αδικήματα και αμαρτήματα, εγκλίνονται μέσα σε φρικτά σώματα για να πληρώσουν ακριβά. Και λένε ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η μάγια, δηλαδή η δύναμη του Θεού τρόπον την, κλείνει τις ψυχές, τους ανθρώπους που μετασαρκώνονται μέσα σε διάφορα σώματα για να τις παιδεύσει, να τις τιμωρήσει. Έχουμε λοιπόν την αυτήν τη διδασκαλία με τον γκουρού Σάτια Σάι Μπάμπα, όπως πολύ καλά γράφει τις απόψεις αυτές σε διάφορα βιβλία του πατήρ Αντώνιος Αλευζόρος ο Αείμνηστος. Και ο γκουρού λοιπόν Σάτια Σάι Μπάμπα, που πολλούς εξαπάτησε, τα αυτά λέγει, και ο μαθητής του ο Ρόμπερτ Νάτζεμι, και κάποτε σε ένα σπίτι μου δώσαν να διαβάσω ένα βιβλίο του Ρόμπερτ Νάτζεμι, η αρμονική ζωή κλπ. Άγνοια και σκοτάδια υπάρχουν στον κόσμο και στους χριστιανούς. Όλοι λοιπόν αυτοί οι γκουρούδες και οι μαθητές των μας μιλούν ότι υπάρχει προκαθορισμένο, το πεπρωμένο, ότι όλα προκαθορίζονται, ότι η ψυχή διαλέγει το φύλο, τους γονείς, τις δυνάμεις, τις αδυναμίες του σώματος και του νου. Διαλέγει επίσης τα σημαντικά γεγονότα που θα βιώσει, δηλαδή κάνει επιλογή προτού μετενσαρκωθεί. Παραμύθια. Να μπορούσαμε δηλαδή να διαλέγαμε, το τέλειο. Πώς διαλέγουν οι ψυχές το κακόν, παραμύθια μας λένε. Πώς διαλέγουν να υποφέρουν, ποιος θέλει να υποφέρει και να πονάει. Σύμφωνα, λέει, με τον νόμο του κάρμα, όλα αυτά προκαθορίζονται. Ναι, αυτό μπορούν να πούν ότι ισχύει, ότι υπάρχει ένας προκαθοριστικός νόμος, το κάρμα, δηλαδή που θέλει να αντιστοιχίσει την κακία, το κακό, τα εγκλήματα με τιμωρίες, με ένα τυφλό νόμο που καμιά φορά χρειάζονται χιλιάδες χρόνια και μετασαρκώσεις για να καθαρθεί ο άνθρωπος και να απαλλαγεί από αυτή την προσκόλληση στα πονηρά και κακά. Αυτό είναι βέβαια ένας νόμος, πάλι παραμυθένιος, που μπορούσε να δικαιολογήσει. Όχι όμως πως μπορεί κανείς να διαλέξει άλλοτε να γίνει αγόρι, άλλοτε κορίτσι, άλλοτε ζώο, άλλοτε γουρούνι, άλλοτε σκυλί, άλλοτε έτσι. Αυτά είναι παραμύθια των παραμυθιών. Όλα, λένε λοιπόν, είναι προσδιορισμένα. Αυτό λέγει λοιπόν και ο Νάντζεμι στην Οικουμενική Φιλοσοφία του, στη σελίδα 120. Και λέγει μάλιστα ο Νάντζεμι σε αυτό το βιβλίο ότι όπως είναι μια ταινία γραμμένη και έχει αποκρισταλώσει μια κίνηση και μια ζωντανή, θα λέγαμε, επικοινωνία ανθρώπων ή ενός ανθρώπου, ας πούμε, την ιστορία, έτσι αυτή λοιπόν η ταινία ξαναπαίζεται από την αρχή του αυτού ανθρώπου, η ταινία μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα άλλο, θα λέγαμε, σε μια άλλη οθόνη. Άρα λοιπόν μιλούν για αιτιοκρατία, ότι η αιτία, το κάρμα, και φέρνει τους ανθρώπους, τους ξαναφέρνει, τους γυρνάει, τους ξαναγυρνάει, τους ξαναγυρνάει, τους παιδεύει, τους βασανίζει, για όνομα του Θεού.
Τι κάρμα και ξεκάρμα και παραμύθια. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Άπαξ έρχεται ο άνθρωπος και μπορεί και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος, ο ληστής Φερρυππίν, ο εγκληματίας, σώθηκε. Επειδή την τελευταία στιγμή πίστευσε, μετάνιωσε, πόρνες σώθηκαν, αμαρτωλοί σώθηκαν, τελώνες σώθηκαν, έστω και σε μια στιγμή μετάνοιας και κοινωνίας με τον Άγιον Θεό. Όχι, αυτή η ινδουιστική λοιπόν αντίληψη της μετενσαρκώσεως θέλει άλλα πράγματα, και να δαιμόνια, πραγματικά δαιμόνια, να εισάγει και στην χώρα μας, την Ορθόδοξη. Και έτσι λοιπόν δικαιολογούν τα εγκλήματα. Δηλαδή ένας που φωνεύτηκε θα γυρίσει να φωνεύσει για να έρθει μια ισορροπία, και ένας που εφώνευσε πρέπει να φωνευτεί. Τι τρελαμάρες. Δηλαδή εισάγουν θεωρίες διαβολικές του χάους και της συγχύσεως και της ανταποδόσεως και μιας αλυσίδας που δεν βγάζει πουθενά. Και λέει λοιπόν ο Μπερτνάτζεμι σε ένα άλλο σημείο, όσον αφορά τα θύματα μιας κακής πράξης, οτιδήποτε του συμβαίνει είναι απόλυτα δίκαιο. Κοιτάξτε, δικαιολογούν το έγκλημα, δικαιολογούν τις αθλειότητες. Κάποτε, λέγει, επιτέθηκαν ληστές σε ένα τετράχρονο αγόρι, το τύφλωσαν το αγόρι επειδή το λίστευσαν και το βίασαν για να μην τους αναγνωρίσει και τιμωρηθούν από τον νόμο, και πήγαν λοιπόν, οι γονείς έκλεγαν και πήγαν στο Σάι Μπάμπα, νομίζω στην Αγγλία ήταν αυτό το επεισόδιο. Είναι του Μνάτζεμι η Οικουμενική Φιλοσοφία, σελίδα 151, το γεγονός αυτό. Πήγαινε στο Σάι Μπάμπα, το μεγάλο αυτό διαβολικό γκουρού βέβαια. Και τι, πώς το δικαιολόγησε, λέει, μην ανησυχείτε, λέει, καλά έκαμαν, λέει, οι ληστές το παιδάκι το τετράχρονο που το τύφλωσαν και το βίασαν. Καλά έκαμαν, λέει. Ακούτε, αγαπητοί τηλεθεατές. Στην προηγούμενη ζωή, λέει, το παιδί αυτό, το τετράχρονο, ήταν ένας σκληρός άνδρας που είχε τυφλώσει αρκετούς ανθρώπους. Γι' αυτό, λέει, τώρα πληρώνει. Σκεφτείτε, τρελαμάρες, πού έφτασε η τρέλα Θεέ στους ανθρώπους, τους μεγάλους δίθεν δασκάλους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, Χάρε Κρίσνα, οι οποίοι οι Φερρυππίν μιλούν για πισωγύρισμα, ότι ο άνθρωπος που μπορεί να είναι εδώ με σώμα ανθρώπινο, να έχει δηλαδή χέρια, πόδια, μάτια κλπ. Και συνείδηση ανθρώπινη και να κάνει πολιτισμό, επειδή η αμαρτάνη κάνει κάποια εγκλήματα για ταξίες, μπορεί να γυρίσει κατά τη διδασκαλία του Χάρε Κρίσνα, να γυρίσει και να περάσει μέσα από 8.400.000 είδη ζωής, δηλαδή 900.000 υδροβίων, 2 εκατομμύρια φυτών, 1.100.000 εντόμων και ερπετών, 3 εκατομμύρια τετραπόδων και 400.000 ανθρώπινα όντα. Δηλαδή, κοιτάξτε, τρελαμάρες, μεταμορφώσεις, όχι του Οβιδίου, αλλά μεταμορφώσεις του Χάρε Κρίσνα. Τέτοια πράγματα είναι να γελάει κανείς, και όμως ζαλίσουν τα παιδιά όταν μάλιστα δεν υπάρχει διδασκαλία, όταν δεν υπάρχει υπερχαράκωση των αληθιών και να έχουν τον άνθρωπο ξύπνιον, να μην παρασύρεται, παρασύρονται ακόμα και έξυπνα παιδιά. Οπότε περνάει μέσα από όλα αυτά τα κυκλώματα των μετεσαρκώσεων για να φτάσει να γίνει τελικά και άνθρωπος, και τελικά να περάσει μέσα από διάφορες βαθμίδες ανθρώπινης ζωής, ξαναγυρνάει. Σκεφτείτε λοιπόν τις τρέλες για να καταλήξει τελικά να σωθεί, να απελευθερωθεί. Όχι να σωθεί και να απελευθερωθεί από την προσκόλληση στις επιθυμίες και αμαρτίες, αλλά απλώς να χαθεί μέσα στην υπερβατική συνειδητότητα, μέσα στον απόλυτο Θεό, τον απρόσωπο αφηρημένο Θεό, την αφηρημένη δύναμη. Και κάποιοι λοιπόν ξυπάζονται και λένε, πιστεύω και εγώ, λέει, ότι υπάρχει μια δύναμη. Ποια δύναμη, αφηρημένη, απρόσωπη, δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν έχει λογική, δεν έχει υπευθυνότητα. Υπάρχει προσωπικός, αγαπητοί μου τηλεθεατές, Θεός. Βέβαια δεν έχουμε τον χρόνο να πούμε πολλά παραδείγματα. Τι είναι λοιπόν αυτή η αντίληψη, η ινδουιστική αντίληψη με τις αρκώσεις, μια μυρολατρεία. Και έρχονται να ανθώσουν τα πάντα, τα εγκλήματα. Δεν πειράζει, λέγει, μην ανησυχείτε, κάποιο έγκλημα θα είχε κάνει αυτός, γι' αυτό τον σκότωσαν. Είχε βγάλει μάτια στην αλυσίδα, γι' αυτό του βγάλαν τα μάτια. Δηλαδή οφθαλμών αντί οφθαλμού. Πού είναι η έννοια της αγάπης, η έννοια της εξευγενήσεως του ανθρώπου και της προόδου.
Και επομένως βγαίνουν καλοί και όλοι οι γκουρούδες και οι κλέφτες και οι απατεώνες είναι γκουρούδες. Δηλαδή λένε, επειδή αυτός είχε εξαπατήσει, γι' αυτό έπεσε σε απατεώνα γκουρού. Δώσ' του λοιπόν να κλέβει ο γκουρού, να παίρνει χρήματα και να μην κάνει και καθόλου ανθρωπινή διδασκαλία. Είναι πραγματικά παθοκτόνο, θα λέγαμε, αυτό το δόγμα των γκουρούδων, και είναι πραγματικά αληθινό όπιο που αποβλακώνει, όχι μόνο υπνοτίζει, αλλά και αποβλακώνει. Όσοι αδικούνται ή υποφέρουν, λέει, φταίνε οι ίδιοι για την κατάστασή τους, όχι εκείνοι που τους αδικούν. Κοιτάξτε, εγκληματικότητα κοινωνική. Συνιστούν λοιπόν μια χαόδη κοινωνική κατάσταση που ερμηνεύουν τα αδικήματα, ερμηνεύουν τις κοινωνικές ανισότητες, ερμηνεύουν την κρατούσα τάξη, και μάλιστα, όπως λέγει και κάποιος τέτοιος γκουρού το 91, ερμηνεύουν αυτοί και καθιερώνουν και δικαιολογούν το φεουδαρχικό σύστημα και τις κάστες που υπάρχουν, και λέγουν ότι η φτώχεια δικαιολογείται. Πρέπει να υποφέρουν κάποιοι, να πληρώσουν το κάρμα τους για να λυτρωθούν σε μια άλλη μετενσάρκωση, σε μια άλλη ζωή. Και γιατί οι άλλοι να καλοπερνάνε και να δικούν και να σφάζουν, είτε με το βαμπά και με τον κοντιλοφόρο να κλέβουν και να δημιουργούν όλα αυτά τα σκάνδαλα τα κοινωνικά, τα δικαιολογούν αυτοί, λένε, δικαιολογήματα, μην μιλάτε καθόλου, λέει. Δηλαδή να αποκοιμήσουν και να οδηγούν την κοινωνία σε μια τραγωδία. Έτσι δικαιολογούν και τους πολέμους, έτσι δικαιολογούν τις σφαγές των λαών. Και πραγματικά, να πούμε και κάτι άλλο από τον Όμπερ Νάντζεμι, αυτόν τον μαθητή του Σάι Μπάμπα. Ο κάθε άνθρωπος, λέγει, περνάει από αμέτρητες αλλαγές ρόλων και φύλων. Ακούστε, άλλοτε λέγει ότι ήταν άνδρας, άλλοτε ότι έγινε γυναίκα, και καμιά φορά παντρεύονται ο ένας τον άλλον, που άλλοτε ήταν άνδρας, άλλοτε ήταν γυναίκας, και ξαναπαντρεύονται, στις άλλες με δεσαρκώς, άλλοτε ήταν η κόρη, ότι ήταν η μητέρα της μητέρας. Τρελά πράγματα που είναι να φρύτει κανείς. Δεν έχουμε τον χρόνο να αναφερθούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ετούτο μόνο απαντάμε σε αυτή την θεωρία, ότι ο άνθρωπος είναι μοναδική ύπαρξη και οφείλει να λειτουργεί ως πρόσωπο, οφείλει να λειτουργεί πραγματικά ως υπεύθυνη οντότητα μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση κοινωνική, κοινωνία προσώπων. Δεν υπάρχουν αναδρομές, και στο παρελθόν και στο μέλλον είναι παραμύθια. Οι ίδιοι οι γκουρούδες λέγουν ότι είναι μια δαιμονοκαταληψία συνήθως αυτή η αναδρομή. Το κάρμα λοιπόν, και μέσα η αλυσιδωτή μετενσάρκωσης για να πληρώσουν το κάρμα, να τιμωρηθούν για το κάρμα τους, δημιουργεί έναν αναγκασμό και ένα πεπρωμένο που δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς με οτιδήποτε και αν κάνει. Δηλαδή, ένας να ζήσει αγία τελεία ζωή δεν λυτρώνεται. Σκεφτείτε αδικίες. Ακυρώνουν έτσι την πρόνοια του Θεού, ακυρώνουν την Θείαν Χάρη, η οποία ανεβάζει από τον πυθμένα της κολάσεως και του θανάτου στην αιώνια ζωή πόρνες, μοιχούς, κλέφτες, ληστές, τελώνες, ασώτους. Μέσα σε λίγα λεπτά μεταμορφώνει η χάρη και η πρόνοια του Θεού τον άνθρωπο, και έτσι αυτές οι θεωρίες θέλουν τον άνθρωπο συνέχεια σαδιστικά να τιμωριέται αιώνες και χιλιατηρίδες. Εγκαταλείπουν τους φτωχούς στην τυραννία των πλουσίων. Αυτά είναι, για τούτο αντιδρούμε εμείς στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι δυνατόν να λωτριώνεται η πίστη των Ορθοδόξων εδώ με τους γκουρούδες, τους ξυπασμένους, και να οδηγούμεθα στα εγκλήματα μάλιστα και να τη δικαιολογούν ως δόγμα. Δεν είναι λοιπόν το κάρμα ένας νόμος τυφλός που κυβερνάει τον κόσμο. Δεν τιμωριέται τόσο σαδιστικά ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει μια ζωή αγία και να σωθεί μια για πάντα. Δεν γυρνάει ο άνθρωπος πίσω να κάνει διαδοχικές, θα λέγαμε, με τις αρκώσεις, για να καταλήξει τελικά στην ένωση με τον Βράχμα, με τον Θεό δηλαδή, και ποιο Θεό, τον αφηρημένο, να χαθεί, να αποπροσωποποιηθεί, να χάσει την προσωπικότητά του, τη συνείδησή του. Δεν υπάρχουν τέτοια παραμύθια, είναι όλα
όσο και να διδάσκουν και τη γιόγκα, δήθεν να βοηθήσει στη ζεύξη με τον Θεό και στην απεμπλοκή από τις επιθυμίες και από τα δεινά του κόσμου τούτου. Αυτά εν ολίγης είναι η Ινδουιστική, θα λέγαμε, άποψη της μετενσαρκώσεως, τυραννική και μαύρη και άσπλαχνη τελείως και απάνθρωπη. Αλλά υπάρχει και η Δυτική άποψη, είναι Ινδουιστικής προελεύσεως, ντυμένη με ένα ένδυμα δυτικό, που αν πει στην Δύση, ξέρεις, θα έρχεσαι στον κόσμο χιλιάδες φορές, θα γίνεις σκυλί, θα γίνεις γαϊδούρι, θα γίνεις γουρούνι, θα γίνεις μετά και άνθρωπος άγριος, μαύρος, ξαντοντιάς κλπ. Θα γυρίσεις, μετά θα ξαναγυρίσεις χιλιάδες φορές και τελικά αυτά τιμωρία σε αιώνια και χιλιάδες ίσως χρόνια θα γίνεις, θα ελευθερωθείς. Δεν το δέχεται ο δυτικός άνθρωπος. Οι Ινδοί και οι Ασιάτες το δέχονται επειδή μάθανε σε τέτοιες τυραννίες. Γι' αυτό έκαναν λοιπόν οι Ινδουιστές πάλι ένα δυτικού τύπου δόγμα, τη δυτική άποψη που λένε, μέσω μάλιστα και της θεοσοφίας, όπως είναι του Κούπερ, Λίβιν Κούπερ, λέγουν ότι είναι μια άλλη εκδοχή πλέον, ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξαναγυρίσει, να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, τις οποίες δεν πρόλαβε να ικανοποιήσει. Και γι' αυτό δικαιολόγουν άσλα να υπάρχει και αδικία. Θα έρθει άλλοτε αυτός σε μετενσάρκωση να φάει, να πιει, να χαρεί, να ζήσει την ειδονή. Άλλα παραμύθια λοιπόν θεοσοφιστικών οργανώσεων, παραθρησκευτικών οργανώσεων και γκουρουιστικών οργανώσεων, όπως αναφέραμε. Κατόρθωσαν λοιπόν με αυτό το ένδυμα να πείσουν πολλούς από την Δύση, και ενώ το 1961 ως 2% των ανθρώπων επίστευαν σε αυτές τις ανόητες θεωρίες, βλέπουμε το 1982 έκαναν μεγάλες επιτυχίες και πιστεύουν στη μετενσάρκωση 20 με 25% των δυτικοευρωπαίων. Κοιτάξτε θράψη. Γι' αυτό χτυπούν εδώ την Ορθοδόξη Εκκλησία, επειδή θέλει να περιφρουρήσει την πίστη και να κρατήσει τα μυαλά σωστά των ανθρώπων, να μην τρελαθούν και πιστεύουν σε αυτές τις τρέλες. Σήμερα στην Αμερική πιστεύουν στη μετενσάρκωση 25 με 30% των ανθρώπων και με θαυματοποιίες και αναδρομές στο παρελθόν και στο μέλλον, με ψεύτικα τέτοια, θα λέγαμε, πειράματα, κατορθώνουν να τους πείσουν ότι υπήρχαμε και θα ξαναυπάρξουμε. Λάθος μέγα. Η δυτική λοιπόν έκδοση της μετενσάρκωσης είναι τελείως αντίθετη με την Ινδουιστική. Δηλαδή παίζουν παιχνίδια του διαβόλου να πλανούν τον κόσμο, ότι δίνουν νέες δυνατότητες να έρθουν στον κόσμο να ικανοποιήσουν επιθυμίες τις οποίες ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός τις σβήνει, και σύμφωνα με τον Νιρβάνα διδάσκουν την σβέση των επιθυμών, την απραξία και την ηλιθιότητα, την εκμυδένιση των αξιών. Αντίθετα, αυτό δεν ακούγεται τόσο καλά στην Δύση και λένε μην ανησυχείτε, αν δεν καλοπερνάτε, ακούστε τη διδασκαλία του γκουρού και θα ξαναγυρίσετε να καλοπεράσετε σε μια άλλη εποχή. Αυτά λοιπόν τα τρελά και τα άθλια κατασκευάσματα της δαιμονικής εσκοτισμένης φαντασίας διδάσκουν και στηρίζονται και οι μεν και οι δε στην ολιστική θεωρία, στην πανθεϊστική θεωρία, ότι τα πάντα είναι ένα όλον αδιαίρετο, ότι και οι άνθρωποι που έρχονται μέσα από την ουσία δήθεν του Θείου άλλες τρέλες και δογματικές πλάνες, και ότι ο άνθρωπος πλέον τότε λυτρώνεται όταν επιστρέψει και αφομοιωθεί και χαθεί, όπως ο κουβάς που παίρνουμε από την θάλασσα νερό, αν τον ξαναγήσουμε και χαθεί μέσα στον ωκεανό. Καταργούν λοιπόν το πρόσωπο και νομίζουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να ταυτιστεί με τον Θεό, μάλλον όχι με τον Θεό τον υπαρκτό, αλλά επειδή λένε πως μέσα στον άνθρωπο είναι η ουσία του Θεού, ότι μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος τον εαυτό του σαν Θεό, να γίνει Θεός, ότι γίνεται ο ίδιος ο εαυτός του υπερτάτη δύναμης. Ίνδου λοιπόν η πλάνη της αυτοθέωσης, της αυτοσωτηρίας, της αυτολυτρώσεως, της αυτοπραγματώσεως. Τέτοια με τέτοια παραμύθια αποκοιμίζουν τους οπαδούς τους, ότι όλο το σήμαν εξελίσσεται. Μάλιστα, αυτό λέγει η Δυτική, τρόπο την τέτοια θεωρία
το μετασαρκώσεων, ότι όλος ο κόσμος το σύμπαν εξελίσσεται και ότι υπάρχει αυτή η ανακύκλωση και η εξέλιξη από την ύλη, από την, πάμε κατόπιν στην αμοιβάδα, από την αμοιβάδα στο φυτό, από το φυτό στο ζώο και από το ζώο τελικά στον άνθρωπο, και αποκτάται έτσι μια άλλη συνειδητότητα. Και λέγουν οι δυτικοί στην ξυλοσοφία τους ότι χρειάζεται μία λοιπόν εκπαίδευση, και να καταλήξουμε λοιπόν σε μισό λεπτό, χρειάζεται μία εκπαίδευση, γι' αυτό χρειάζονται οι γκουρούδες να παίρνουν τα λεφτά, να ξαφρίζουν τα πορτοφόλια, να διδάξουν τις ξυλοσοφίες αυτές για να αποκτήσουν μία υπερβατική δήθεν θα λέγει συνείδηση, μία άλλη συνειδητότητα, και πάει λέγοντας το παραμύθι. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν προλάβαμε να αναιρέσουμε τις πλάνες αυτές, θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή. Είναι πραγματικά αλόκοτα και εξωφρενικά αυτά τα οποία λέγονται. Ενώ ο άνθρωπος είναι μοναδική οντότητα, ανεπανάληπτη, δεν ξαναγυρνάει. Μία είναι η ζωή που έχει να φτάσει στην τελείωσή του. Ο παράδεισος που είχε έδωσε ο Θεός δεν ήταν αυτοτιμωρία, δεν ήταν κάρμα, αλλά ευλογία. Ο άνθρωπος διάλεξε την αμαρτία. Οι ψυχές δεν προϋπάρχουν. Η παιδαγωγία έχει νόημα να ξέρει κανείς αν έχει φταίξει. Γιατί σε αυτούς δεν υπάρχει και μνήμη συνήθως. Και επομένως το βασικότερο είναι ότι το πρόσωπο διαλύεται, και επομένως δεν υπάρχει στους γκουρού και σε αυτές τις περιμετασαρκώσεις δασκαλίες, δεν υπάρχει Ευαγγέλιον αλήθειας, αλλά Ευαγγέλιον σατανικό, δαιμονικό. Σε άλλη εκπομπή θα πούμε λεπτομερέστερα και ειδικότερα θέματα. Ας προσέξουμε λοιπόν. Ο Χριστός έκαμε μάτια από ανυπαρξία, έφτιαξε μάτια στον εγγενετή τυφλό. Εμείς έχουμε μάτια, έχουμε νου. Νους ώρα νους ακούει. Ας έχουμε το νου μας 14, και την νεολαία και οι κληρικοί και οι επίσκοποι και τα σχολεία, να ενημερώσουμε τον λαό και την νεολαία, να μην μας ξυπάζουν τα παιδιά αυτοί οι εξαθλειωμένοι θα λέγαμε διδάσκαλοι, που τα οδηγούν σε αυτές τις αθλειότητες, σε αυτά τα παραμύθια και σε αυτά τα κοινωνικά εγκλήματα που δικαιολογούν την αδικία, τα εγκλήματα, τους φόνους, τους πολέμους, τα πάντα. Όχι πια αυτή η τρέλα. Όχι η τρέλα της νέας αυτής εποχής που με τις γκουριστικές διδασκαλίες οδηγεί την κοινωνία σε αυτή την αθλειότητα. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.